το κατάλαβα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Καλημερούδια. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και εγώ είμαι εξαιρετικά. Ξεκούραστη. Ναι. Γιατί. Άκου τώρα. Άρη, Εβίλη. Παιδιά, θέλω να δείτε αυτό το υπερθέαμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά έχω όλο το ζωδιακό επάνω μου. Είναι όλα τα σύμβολα των ζωδίων. Είναι υπέροχο. Είδα τον Ταύρο. Τον είδες. Είδα τον και ο καρκίνος είναι. Και ο σκορπιός είναι εδώ. Υπάρχει το ρούχο που το έγραψες εσύ επάνω σου. Δηλαδή το καλέ. Το βρήκες έτοιμο ή πήγε. Ναι, τι νομίζεις. Το που σηκωθεί, άσασε, κοιτάμε λίγο έτσι γύρω-γύρω να βρούμε το ζώδιο. Έτσι. Η δίδυμη νομίζω είναι κάπου στην πλάτη. Πίσω μου σε έχω. Τι σημαίνει αυτό. Πίσω μου σε έχω. Λοιπόν, είμαστε εδώ γιατί σήμερα έχουμε μια ωραία όψη, ρε παιδί μου σήμερα. Αλλά όχι τώρα. Τώρα το πρωί. Δεν είναι, είναι λίγο λάσπη τώρα. Γιατί έχει μία όψη ανάμεσα στον Ερμή, τη Σελήνη, τον Ερμή και τον Ποσειδώνα. Αύριο θα έχουμε και την αντίθεση Ερμή-Ποσειδώνα. Που αυτό τι δείχνει, δείχνει μία σύγχυση, μία αβεβαιότητα. Ένα πράγμα που το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ακριβώς και τρέχει από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μία έλλειψη προσοχής, μία έλλειψη συγκέντρωσης τις πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι. Αλλά το απόγευμα. Περνάει η Σελήνη στο ζώδιο του καρκίνου, που είναι και το ζώδιο που κυβερνά. Θα κάνει ένα πολύ ωραίο τρίγωνο με την Αφροδίτη το βράδυ. Και ταυτόχρονα έχουμε το τρίγωνο του Ερμή με τον ουρανό. Άρα, καμία σχέση μέρα μέχρι το απογευματάκι σε σχέση με το υπόλοιπο. Μέρα δηλαδή, με τη νύχτα δηλαδή. Καλή μέρα νύχτα. Κανονικά. Λοιπόν, από το απόγευμα και μετά πραγματικά είναι πολύ ωραίες οι ώρες και για θέματα προσωπικά. Δηλαδή τώρα Σελήνη Αφροδίτη και για την προσωπική σας ζωή, για τις ερωτικές σχέσεις, για τα οικονομικά, για επαγγελματικές συζητήσεις. Και τρίγωνο Ερμή ουρανού. Τι σημαίνει το τρίγωνο Ερμή ουρανού. Βρίσκω λύσεις. Ενώ ας πούμε μπορεί να παιδεύομαι όλη μέρα, κάτι δεν μου πάει καλά, δεν βρίσκω λύσεις σε κάτι. Έχω ένα άγχος, μία αγωνία. Έρχεται αυτή η υπερόψη Ερμή ουρανού και με κάποιο τρόπο βοηθά να έχουμε μία φρέσκια ιδέα, μία πρωτότυπη ιδέα. Κάποιος έρχεται και μας λύνει τα χέρια με αυτό που θα μας πει. Γενικότερα, θεωρώ ότι η σημερινή μέρα από το απόγευμα και μετά είναι προς φουλ εκμετάλλευση από όλες τις απόψεις, ενώ μέχρι το απόγευμα είναι μια μέρα που λίγο μας αγχώνει, λίγο μας παιδεύει, λίγο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα ίσως σε κάποιες καταστάσεις. Άρα κοιτάξτε να αξιοποιήσετε τις απογευματινοβραδινές ώρες.